αμπελουργία της Κρήτης χτυπήθηκε από τρία ζημιογόνα αίτια. Το πρώτο αίτιο ήταν ο παγετός. Η δεύτερη αναγγελία του ΕΛΓΑ είχε να κάνει με τον καύσωνα, τον παρατεταμένο καύσωνα που φουρνίστηκε κυριολεκτικά το νησί αλλά και όλη η Ευρώπη επί 15 μέρες. Και ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα να δέσει με τη βροχόπτωση την τελευταία. Προβλήματα όμως σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα με τον ΕΛΓΑ και μεγάλος προβληματισμός όμως και με τους Έλληνες αγρότες σήμερα. Δυστυχώς ο οργανισμός, ο δικός μας οργανισμός, αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα με την κλιματική αλλαγή. Σήμερα, με ενημέρωση που έχουμε από τον τοπικό ΕΛΓΑ, οι δηλώσεις εκτίμησης μέχρι τώρα ανέρχονται κάτω από το 50%, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή ούτε στη μέση, και αυτό οφείλεται γιατί έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις, ελλειπής προσωπικό, προσωπικό που έχει φύγει και έχει πάει σε άλλα μέρη, που ορθώς πήγε, γιατί έπρεπε να πάει, γιατί πραγματικά ο Θεσσαλικός κάμπος αυτό που έπαθε ήταν μια καταστροφή και εγώ σαν παραγωγός μπορώ να καταλάβω την καταστροφή περισσότερο από άλλο. Δυστυχώς όμως όλα αυτά θα μας πάνε πίσω. Θα μας πάνε πίσω και στις αποζημιώσεις και στο τελικό πόρισμα που αυτό με τη δικιά μου εμπειρία βλέπω να έρχεται τέλος Δεκέμβρη, αρχές Ιανουαρίου.